να ξεκινήσω από τον κύριο Σκυφτά, να μας πείτε ποιο είναι το αίσθημα των ανθρώπων, αν ανακούφισε καθόλου το ήδη βαρύ συναισθηματικό πλαίσιο στο οποίο πρέπει να υπήρχε μετά την πρωτόδικη απόφαση, η έφεση από την εισαγγελία, κύριε Σκυφτά. Κυρία Τσολάκη, η εισαγγελία Φετών Αθηνών, με τα αντανακλαστικά που επέδειξε, που εκ του νόμου ήταν υποχρεωμένη να τα επιδείξει, άπαξ και ήθελε να κάνει έφεση κατά τη απόφαση μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία 10 ημερών. Επί της ουσίας συμφωνεί και με την άποψη των συγγενών των θυμάτων που έχω την τιμή να εκπροσωπώ, αλλά και αν θέλετε και με ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, ότι δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη από το τριμελές πλημμυλίο δικαίου της Αθήνας. Συμφωνούμε. Έκρινε η εισαγγελία Φετών ότι δεν ήταν ορθή η απονομή της δικαιοσύνης με την αθώωση 15 παραγόντων από τους 21 που ήταν κατηγορούμενοι, αλλά και για τις ποινές που επέβαλε στους κατηγορούμενους, οι οποίες μετά την αναγνώριση ελαφρυντικών ήταν μετατρέψιμη σε χρηματική. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, για να το καταλάβει και ο κόσμος, επί της ουσίας ξεκινάνε όλα από την αρχή στο τριμελές εφετείο πλημμυλημάτων, που καλώς εχόντως των πραγμάτων με τις διαδικασίες καθαρογραφής της απόφασης και την κοινοποίηση των κλήσεων και τα σχετικά, πιθανολογώ ότι θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο του 2024. Δεν υπάρχει δικαίωση για τους συγγενείς των θυμάτων, από την άποψη που έχουν χάσει τους δικούς τους ανθρώπους, κύριε Σκυφτά. Τι είναι έτσι? Ναι, κοιτάξτε, να δείτε, εξ αρχής, για να μην μπούμε σε ειδικά νομικά θέματα που πιθανότητα και ο κόσμος δεν κατανοεί, εξ αρχής, στη συγκεκριμένη υπόθεση, κρίθηκε από τις δικαστικές μας αρχές αμετακλήτως, δηλαδή μέχρι και τον Άριο Πάγο, ότι οι διώξεις έπρεπε να γίνουν σε βαθμό πλημελήματος. Αυτό από... Επομένως, με αυτό το κατηγορητήριο συνεχίζουμε και οδεύουμε και στο εφετείο. Δεν αναβαθμίζεται η κατηγορία. Απλά κάτι που ζητήθηκε πολλάκι. Να κρίνει την υπόθεση εξ αρχής. Κάτι που ζητήθηκε πολλάκι να αναβαθμιστούν οι ποινές. 102 νεκροί πλημέλημα. 102 νεκροί πλημέλημα. Βάλτε τις λέξεις δίπλα και δείτε την αντίφαση. Ακριβώς ζητήθηκε πολλάκι να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο. Πράγμα που δεν έγινε. Και γι' αυτό και στο εφετείο. Από τη μία ελπίζουμε μεν ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη, αλλά από την άλλη δεν μπορούμε να περιμένουμε σε πολύ, πολύ μεγαλύτερες ποινές. Άρα λοιπόν η έφεση αφορά και τις ποινές και τη μεταβολή των ποινών σε χρηματική. Τα ελαφρυντικά. Και τα ελαφρυντικά, ακριβώς, τα οποία ακούστηκαν πρωτόδικα στην πρώτη δίκη που έγινε. Κυρία Τσολάκη, αν μου επιτρέπετε να σας διακόψω, η εισαγγελία Εφετών με την παρέμβασή της, ύστερα και από σχετική αίτηση που κατέθεσαν και 39 εκ των συγγενών των θυμάτων που είχαμε παρασταθεί στην πρωτόδικη δίκη με εκλεκτούς συναδέλφους που την καταθέσαμε τη Μεγάλη Τετάρτη, έκρινε ότι εξαφανίζεται πλήρως η πρωτόδικη απόφαση και όλα πρέπει να κρυθούν εξ αρχής. Και βέβαια ξεκινάει και ένας αγώνας δρόμου που έχει να κάνει και με την παραγραφή, όπως πολύ σωστά που παρακολουθείτε το ρεπορτάζ θέσατε με τους συνεργάτες σας. Άρα λοιπόν μπορεί να δούμε ποινές μεγαλύτερες από ότι... Από την απόφαση της πρώτης δίκης. Και μπορεί να δούμε ενδεχομένως ανθρώπους που αθωώθηκαν να έρχονται αντιμέτωποι με κατηγορίες. Άρα όλο γίνεται εξ αρχής, έτσι. Εξ αρχής δικάζονται. Μου επιτρέψτε να σας πω το εξής. Σεβόμενος πλήρως και τον κώδικα περί δικηγόρων και τον κώδικα διοντολογίας και σαφέστατα και το τεκμήριο αθωότητας. Κανείς δεν μπορεί να προκαταβάλει το τι θα γίνει στο εφετείο. Κανένας, βέβαια. Από τη στιγμή που εξετάζεται η υπόθεση εξ αρχής, μπορεί να καταδικαστεί μόνο ένας. Μπορεί να μην καταδικαστεί κανένας. Μπορεί να καταδικαστούν και 20. Πάντως. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό που πρέπει να αντιληφθεί ο κόσμος είναι ότι δεν αλλάζει κάτι όσον αφορά την κατηγορία τη συγκεκριμένη, γιατί πάλι δικάζουμε βάσει του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών του 2022, που εισήγαγε την υπόθεση με πλημεληματικό χαρακτήρα. Για να πάω και στο κύριο. Άρα δύσκολα, και τελειώνω με αυτό, ναι. Δύσκολα θα αλλάξει κάτι όσον αφορά τις ποινές. Έχει τη δυνατότητα το δικαστήριο, εφόσον κρίνει, επαναλαμβάνω, εφόσον κρίνει ότι πρέπει να εκτίσει κάποιος ένα μέρος της ποινής του, αλλά αυτό πάλι με πολύ μεγάλες προϋποθέσεις, γιατί είναι πλημεληματικές διώξεις. Να πάω και στον κύριο Βερβεσό λίγο, Δημήτρη μου. Καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λέει ο κύριος Σκυφτάς. Απ' την άλλη πλευρά, εγώ σαν πολίτης αυτού του τόπου, αυτό που αισθάνομαι είναι ότι αυτή η υπόθεση θα επανεξεταστεί και πραγματικά μπορεί με μια άλλη οπτική, γιατί κανένας δεν μπορεί να αισθάνθηκε μετά την πρωτόδικη απόφαση ότι... Να αισθάνθηκε καλά με όλο αυτό που άκουσε. Όχι μόνο, μόνο οι συγγενείς των θυμάτων για τους οποίους μπορεί να ήταν εξοργιστικά όλη αυτά που χώρα. Ακούστηκαν. Και τους είδαμε και μέσα στα δικαστήρια να αντιδρούν και να φωνάζουν και να κλαίνε και να οργίζονται και να οδύρονται. Γιατί οι άνθρωποι έχουν χάσει τους δικούς τους ανθρώπους και ακούνε ξαφνικά ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων οι οποίοι κάθονται στο εδόλιο είναι αθώοι. Άρα, κύριε, να πάω και στον κύριο Βερβεσό. Εσείς πώς είδατε αυτή την έφεση από την Εισαγγελία Αθηνών? Κυρία Τσολάκη, στις σύγχρονες δημοκρατίες
και στις ευρωπαϊκές δημοκρατίες, στις οποίες θέλουμε να ανήκουμε, η δικαιοσύνη κακώς ή καλώς απονέμεται από τα δικαστήρια. Τα λαϊκά δικαστήρια είναι θεσμοί άλλων πολιτιών και άλλων εποχών. Υπάρχουν ακόμα σε ορισμένες περιοχές του πλανήτη μας, αλλά νομίζω ότι δεν θέλουμε να φτάσουμε εκεί εμείς. Κακώς ή καλώς, δικαστικές αποφάσεις είναι αυτές που κρίνουν, είτε σωστές είτε λάθος. Αυτές κρίνουν τους ανθρώπους. Συμφωνούμε και έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και μακάρι να μην χαθεί ποτέ, να μην αναγκαστούμε να τη χάσουμε ποτέ. Άρα λοιπόν, καλό θα είναι να μην δικάζουμε με βάση το λαϊκό αίσθημα, αλλά να δικάζουμε με βάση τα πραγματικά περιστατικά. Σαφώς. Εγώ δεν την έχω τη δικογραφία μπροστά μου. Μ' αρέσει να κάνω κριτική σε δικαστικές αποφάσεις, όταν έχω διαβάσει την απόφαση και έχω και το υλικό της δικογραφίας μπροστά μου. Άρα το πρώτο που θέλω να πω είναι αυτό. Το δεύτερο που θέλω να πω σε σχέση με αυτό που ακούστηκαν είναι ότι όλη η υπόθεση αυτή, το προβληματικό στην υπόθεση Μάτι, είναι η εξαετής καθυστέρηση στον πρώτο βαθμό. 6 χρόνια μια υπόθεση τόσο βαρύ έφτασε να δικαστεί μετά από 6 χρόνια. Σας διορθώνω, η παραγραφή. Και 19 μήνες στα δικαστήρια. Είναι η παραγραφή το 26 και αμετάκλητη. Δηλαδή πρέπει να έχει πάει και στον Όριο Πάγο. Ναι, όχι ναι, ναι. Μόνο να έχει τελειώσει το εφεντείο. Έτσι και να λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Το δεύτερο, να έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση από τον Άριο Πάγο το 2026. Το τρίτον είναι ότι το βούλευμα, όπως είπε ο κ. Σκυφτάς σωστά ο συνάδελφός μου, είναι παραπεμπτικό για πλημέλημα, όχι για κακούργημα, και κατά το βουλεύμα του Συμβουλίου Εφετών με το οποίο παραπέμφθηκαν οι κατηγορούμενοι στο ακροατήριο του πλημελιοδικείου, δεν ασκήθηκε ανέρεση τότε από τον Άριο Πάγο. Έμεινε στην υπόθεση, απεδέχθη ο Άριος Πάγος και η εισαγγελία του Άριου Πάγου την βασιμότητα του Συμβουλίου Εφετών που έκρινε ότι είναι πλημέλημα. Σωστά ή λάθος. Εγώ δεν το κρίνω. Άρα η κρίση του Δικαστικού Συμβουλίου είναι αμετάκλητη, γιατί τότε η τότε ηγεσία του Άριου Πάγου δεν άσκησε έφεση. Μα και ο κύριος Σκύφτας δεν είπε κάτι άλλο. Είπε ότι δεν είναι αμετάκλητη. Δεν διαφωνώ με τον κύριο Σκύφτας. Συμπληρώνω. Απλά. Ακόμα κι αν μέσα μας στην ψυχή μας όλα είναι πολύ διαφορετικά μετά από αυτή την τραγωδία. Συμπληρώνω. Αλλά το ότι 6 χρόνια η υπόθεση είναι στον πρώτο βαθμό, υπάρχουν κάποιες ευθύνες. Και κάποιοι πρέπει να τι αναλάβουν αυτές τις ευθύνες. Για την εξαετή καθυστέρηση αυτής της υποθέσεως στον πρώτο βαθμό. Πού τις αποδίδεται. Επίσης, στην ελληνική δικαιοσύνη και στην ηγεσία της. Να βάλουμε στην παρέα μας. Το τρίτο σημείο που θέλω να πω είναι σε σχέση με ποιον νόμο δικάζονται. Σε όλη την Ευρώπη πάντοτε δικάζεται κάποιος με τον ευνοϊκότερο νόμο. Δεν υπάρχει κάποιος να δικάζεται με τον δυσμενέστερο νόμο. Αυτό είναι πάγια αρχή του ποινικοδικονομικού μας συστήματος. Το ερώτημα λοιπόν είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δικάστηκαν με ένα ποινικό δίκαιο του 2018. Με ό,τι καλύτερο, ευνοϊκότερο έτυχε για αυτούς. Αναγνωρίστηκαν με πολλά ελαφρυντικά, καταλαβαίνω από το 18 ίσχυε ένας ποινικός νόμος που επέτρεπε τη μετατροπή της ποινής σε χρήμα. Παρότι είχαν μεσολαβεί στην ελληνική πολιτεία πολύ σημαντικά θανατηφόρα, πολύ νεκρά ατυχήματα και τραγωδίες. Καλά που δεν υπήρχε κανένας νόμος να μετατρέπει τις απώλειες ζωής σε χρηματικές, γιατί εκεί θα είχαμε τεράστιο πρόβλημα. Ήδη γίνεται αυτό. Κυρία Τσολάκη, εγώ λέω ότι το 18 παρόλο. Καταλαβαίνω τι λέτε, καταλαβαίνω. Είχαμε υποστεί την υπόθεση με τις πυρκαγιές στην Ηλία. Είχαμε υποστεί την υπόθεση του Σαμίνα. Είχαμε υποστεί την οδική τραγωδία των Τεμπών. Καμία κυβέρνηση μέχρι τότε δεν είχε φροντίσει να κάνει πιο αυστηρό το ποινικό πλαίσιο λειτουργία αυτών των λανθασμένα ατυχημάτων. Βάλτε μια ανωτελεία, παρακαλώ, για να βάλουμε. Βάλτε μια ανωτελεία, παρακαλώ, για να βάλουμε στην παρέα μας και τον Στέλιο Τομάσχα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχασε τους γονείς του στη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Κύριε Μάσχα, καλημέρα. Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, να είστε καλά. Θέλω να μας πείτε ανθρώπινα τα δικά σας συναισθήματα. Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχετε βιώσει στην ψυχή σας, στην καρδιά σας, το είναι σας, στην αλλαγή της ζωής σας από εκείνη την τραγική μέρα. Όλο αυτό για το οποίο συζητάμε. Τι νιώθετε σήμερα με αυτή την έφεση? Αισθάνεστε ότι μπορεί να δικαιωθείτε ψυχικά? Νιώθω καταρχάς απογοήτευση τεράστια από την απόφαση του δικαστηρίου. Και δεν περιμένω πάρα πολλά πράγματα από αυτό το εφετείο, διότι όπως ακούσατε και δικονομικά, μπορεί ακόμα να οδηγηθεί και σε παραγραφή. Μπορεί αύριο να έρθουν και να αθωώσουν και από τους 5 να πούνε ότι είναι αθώοι και οι άλλοι 3. Θα ήταν ευχής το έργο να μπορέσει να βγάλει ενόχους πολύ περισσότερους, ίσως και τους 20. Το γεγονός είναι ένα, ότι από τη στιγμή που έχουμε τόσο χαλαρότητα στις ποινές και βλέπεις ακόμα και αυτός ο οποίος έκαπτε 104 ανθρώπους,
τους απανθράκους με την κυριολεκτία, σπίτια, στρέμματα, άφησε πίσω το εγκαυματίε, έφαγε 3 χρόνια, όλο και όλο, με μια ποινή, η οποία εξαγοράζεται με 100 ευρώ την ημέρα, ας πούμε, για τον κάθε νεκρό. Για τον κάθε νεκρό. Οι υπόλοιποι εγκαυματίες, τα στρέμματα, τα σπίτια, είναι ένα μπόνους, τίποτα άλλο. Ο καθένας λοιπόν μπορεί να γίνει άνθρωπο και να λέει εντάξει, δίνω 100 ευρώ και τα θέλει. Καταλαβαίνουμε, δεν μπορούμε να μπούμε στα παπούτσια σας, αλλά καταλαβαίνουμε πραγματικά αυτό που εννοείτε. Γιατί υπάρχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και αυτό που λέμε και πρέπει να λέμε και να μην ξεχνάμε να το τονίζουμε κάθε φορά. Αλλά από την άλλη μεριά έχουν χαθεί 104 άνθρωποι, 104 ψυχές και πόσες ψυχές, πόσες ζωές έχουν αλλάξει μετά από εκείνη την ημέρα. Δηλαδή. Και σκεφτείτε. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Σκεφτείτε παιδάκια εγκαυματίες. Τα οποία τα ακούω και του λένε ότι το παιδί μεγαλώνει και επειδή το παιδί μεγαλώνει και αναπτύσσεται, το τι πόνο τραβάει αυτό το παιδί με ένα δέρμα καμένο. Έχει μπει σε αυτή την κατάσταση. Και ξέρετε μπορούμε τι νιώθω. Να το κάνουμε εικόνα. Τι νιώθω, είναι. Κύριε Μάσκα. Αυτό που νιώθω εγώ είναι ότι όλη αυτή η ιστορία είναι και λίγο για τα μάτια του κόσμου. Όταν λέμε ότι ξαναμπαίνουμε σε διαδικασία να δικαστεί αυτό το πράγμα από την αρχή όπως θα έπρεπε και πάλι θα είναι με τους ίδιους όρους και πάλι μιλάμε για πλημέλημα, άρα τι κάνουμε, απλά τραβάμε άλλο ένα όρο. Σας είπα ότι δεν αλλάζει τίποτα. Για μένα είναι απογοήτευση, διότι εντάξει, δίνουν μια ευκαιρία να ξαναρχίσουμε, να ξαναμπούμε στον ίδιο δικαστικό αγώνα, μην ξέροντας πού θα καταλήξει, που πιθανόν να καταλήξει το ίδιο. Είναι ψυχοφθόρο πραγματικά αυτό το πράγμα. Και δημιουργούν και πάλι ελπίδες ότι μπορεί όντως να αλλάξει κάτι σε αυτές τις ποινές που ήταν τραγικές και ήταν αυτές που έχουν αποδοθεί. Και λες ακόμα 2 χρόνια να ξαναδώσω τον αγώνα μου από την αρχή, να ξαναπροσπαθήσω να πείσω ουσιαστικά κάποιους ανθρώπους που βγάζουν τις αποφάσεις και γενικότερα τη δικαιοσύνη ότι υπάρχουν υπεύθυνοι για αυτό που συνέβη. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν πάρει μέτρα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα έπρεπε να ξέρουν τι θα κάνουν σε μια περίπτωση που κάτι τέτοιο συμβεί στον τόπο μας και δεν έκανε κανένας τίποτα. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι συνεχίζουν τις ζωές τους. Δυστυχώς υπήρχε διαφορία. Όταν εγώ έφτασα τα μεσάνυχτα στο μάτι και ευτυχώς δεν θρυνήσαμε και τρίτο θύμα στην οικογένεια, διότι είχε ξεκινήσει η αδελφή μου, όταν άκουσε στις ειδήσεις ότι υπάρχει φωτιά, πήρε τους γονείς μου τηλέφωνο και του είπε: έρχομαι να σας πάρω. Κλείνοντας τη μαραθώνα, τη στείλανε και εκείνη ένα μπροστοκόκκινο λιμανάκι. Ακριβώς. Εάν είχε μπει νωρίτερα, θα είχε εγκλωβιστεί και θα είχε καεί και εκείνη μαζί. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι δεν ξέρανε, δεν είχαν γνώση. Μιλούσαν μέχρι την τελευταία στιγμή στο τηλέφωνο και δεν είχαν γνώση ότι η φωτιά πλησιάζει το μάτι. Και γίνανε κλιματικά. Εδώ στείλανε τους ανθρώπους να καούν. Του στέλνουνε με τις οδηγίες τους να καούν. Ήταν απόγευμα, ο κόσμος κοιμόταν. Ο κόσμος κοιμόταν, ο κόσμος ήταν παραθεριστές οι οποίοι στην περιοχή δεν γνώρισαν τους δρόμους. Σε μια περιοχή που ακόμα και τώρα να πας. Τους δρόμους τους γνώριζαν. Εάν είχαν έστω και μισή ώρα μπροστά τους, ξέρανε πώς θα φύγουν. Σώθηκανε 3.000 άτομα, διότι ξέρανε πολύ καλά τους δρόμους. Και αυτό το οποίο λέγεται ότι ήρθαν στενά, ότι δεν φτάνανε τα στενά, τα οποία δείχνει πολλές φορές στη τηλεόραση, ότι υπάρχουν πολύ στενά σημεία που δεν μπορούσε να περάσει, πρέπει να το δείτε καλύτερα, καταλήγουν σε γκρεμούς. Δεν καταλήγουν σε παραλία. Αυτό είναι το θέμα. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν άτομα τα οποία φτάσανε εκεί, πηδήσανε στον γκρεμό και σκοτωθήκαν απειλήσανε. Τόλμησαν ενώ είχαν γίνει εγκληματικά λάθη από το κράτος και από ανθρώπους που απαλλάχθηκαν και δεν ξανακούσαμε τίποτα, από δημάρχους, περιφερειάρχητες κτλ. Τόλμησαν εκείνη την εποχή, ήταν το πιο εξοργιστικό, να ρίχνουν και ευθύνες στους ανθρώπους που είχαν χτίσει εκεί μια καλοκαιρινή παραθυριστική κατοικία. Συμπληρωματικά. Την ευθύνη για το ρημοτομικό σχέδιο της περιοχής. Όχι μόνο αυτό που λέει ο Ποσειδώνας. Τρεις μέρες μετά το μάτι, τόλμησαν να στήσουν μια παροδία συνέντευξη τύπου, στην οποία εμφανίστηκαν όλοι και είπαν ότι ήταν όλα καλώς καμωμένα. Βγάλανε κάτι slide και δείχνανε για να εξηγήσουν τι καλώς καμωμένα ήταν. Τώρα μην πάμε σε εκείνο το κομμάτι, γιατί είδαμε και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού τώρα που έλεγε. Δεν ξέρω τι πάνε. Αν μου επιτρέπετε, σκεφτείτε ότι στα διοικητικά δικαστήρια ζητούν συνυπτιότητα των θανόντων. Ότι έφυγαν, ότι σκοτώθηκαν και κάηκαν, διότι βγήκαν από το σπίτι τους, διότι εκ των υστέρων είδαν ότι σε κάποια θύματα το σπίτι τους δεν κάηκε. Στην προκειμένη περίπτωση των γονέων μου, κάηκε και το σπίτι και οι γονείς μου.
Και δεν κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν ήταν και το σπίτι τους, ζητούν στην υπαιτιότητα ότι γιατί βγήκατε από το σπίτι, ας μένατε στο σπίτι, διότι εκ των υστέρων είδαμε ότι το σπίτι δεν κάει. Εξοργιστικά πράγματα, απάνθρωπα. Λοιπόν, κύριε Μάσχα, ήταν μέσα στο σπίτι. Ήταν καθόλουστα στο μπαλκόνι, ας πούμε, το σπίτι, ήταν σε αιτία με τον δρόμο. Και όταν πλέον είδανε τη φωτιά, από ό,τι έχω καταλάβει, προσπάθησαν να φύγουν. Δεν μπορέσαν να απομακρυνθούν ούτε 30 μέτρα από το σπίτι. 30 με 40 μέτρα ήταν. Εγώ, για να καταλάβετε, πήγα τα μεσάνυχτα στις 3. Υπήρχαν βιτιοφόρα έξω, τα οποία κανένα δεν ενδιαφερόταν να μπει, να σβήσει ίσως κάποιο σπίτι που συνεχίζει να καίγεται μέσα. Ήταν καμένες μέχρι και οι πέτρες. Και όταν έφτασα εγώ να ψάχνω τους γονείς μου εκεί, είδα κάποια κούτσουρα να καίγονται και το πρωί διαπίστωσα ότι τα κούτσουρα δεν ήταν κούτσουρα, αλλά ήταν τα σώματα των γονιών μου που τα βρήκαμε στάχτο. Λοιπόν, και δεν υπήρχε ένας πυροσβέστης κάτι να σε βοηθήσει. Τίποτα. Όλοι καθόντουσαν επί της λεωφόρο μαραθών. Έχασε και τους γονείς του ο άνθρωπος. Πιο σκληρό δεν έχω ακούσει αυτή τη στιγμή να λέγεται. Έχασε τους γονείς του. Πάει να παραγραφεί. Πληρώνει δικηγόρους. Θα ξαναπληρώσει δικηγόρους για να τον κοροϊδεύουν στα μούτρα του ότι αυτό είναι πλημέλημα. Αυτό πόσο ντροπή είναι. Ντρέπε την ντροπή για αυτά που ακούμε. Ντρέπε την ντροπή. Χειρότερα και από μένα υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι χάσανε παιδάκια. Παιδάκια. Όλα αυτά τα παιδάκια. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Πρέπει να έχουμε. Τι να πω τώρα, δεν εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Κύριε Μάσχα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ που μου δώσατε το βήμα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε κάτι να παλύνουμε τον πόνο σας. Και μακάρι αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις να κάνουν κάτι και να σεβαστούν αυτόν τον πόνο αυτών των ανθρώπων. Γιατί βλέπουμε κι άλλη μια τραγωδία σε αυτόν τον τόπο να μην μπορεί να αποδοθούν ευθύνες και τελικά δικαιοσύνη. Γιατί όταν ακούμε έναν άνθρωπο να μιλάει που έχει χάσει τους γονείς του και είναι ο άνθρωπος που βρέθηκε εκεί, τα έζησε, τα είδε όλα, τα άκουσε και πιστέψτε με, από όλους εμάς που μιλάμε, η δική του ψυχή πονάει και οι ψυχές 104 ανθρώπων που έφυγαν, μόνο, δεν μπορείς, μόνο πρέπει να σεβαστείς αυτό τον πόνο και αυτή την αλήθεια. Να πω κάτι. Σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Μάσχας, το ελληνικό δημόσιο άσκησε έφεση στις πρωτόδικες αποφάσεις που αφορούν τις αποζημιώσεις, προσπαθώντας να επιρρύψει ποσοστό συνυπητιότητος 99% στα θύματα. Ακριβώς αυτό που λέγαμε πριν. Ακριβώς αυτό που λέγαμε πριν. Επίσης, να θυμίσω ότι κατηγορούμενοι έκατσαν μόνο οι αυτοδιοικητικοί και οι πυροσβέστες, ενώ αστυνόμοι και λιμενικοί αθωώθηκαν και δεν πήγαν καν να καθίσουν εδώ. Ο άνθρωπος είδε δύο κούτσουρα να καίγονται και ήταν οι γονείς του. Δεν υπάρχει κάποιο συγκλονιστικό από αυτό. Εκτός από καμένους, υπήρχαν και πνιγμένοι, σας θυμίζω. Βεβαίως. Και καμένοι και πνιγμένοι και εγκαυματίες που για όλη τους τη ζωή, όπως ακούσατε, ήταν παιδάκια. Και αυτά μεγαλώνουν και μεγαλώνουν σημαδεμένα με εκείνη την ημερομηνία πάνω και στα σώματά τους και στην ψυχή τους. Και πού ήταν διακοπές. Λοιπόν, κύριε Βερβεσέ, κύριε. Να μου επιτρέψετε και εγώ να πω μια κουβέντα. Ναι, παρακαλώ. Έχω την τιμή να εκπροσωπώ μεταξύ άλλων και τον κύριο Μάσχα. Η συγκεκριμένη υπόθεση, πέραν του δεδαλώδους και τρομακτικού μεγέθους της λόγω των ανθρώπινων απώλειών, έδειξε σε όλη την έκτασή της την πλημέλεια της διοίκησης και του κρατικού μηχανισμού να μπορέσει να αποτρέψει μια τέτοια τραγωδία. Και επειδή δεν θέλω, και θα μου επιτρέψετε να το πω αυτό, με όλο το σεβασμό στους φορείς, στο Δικαιωρικό Σύλλογο, στο Κράτος Δικαίου, να πω το εξής, ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να εργαλοποιήσει 104 ψυχές προκειμένου να ικανοποιήσει πολιτικά συμφέροντα ή να κάνει επιθέσεις στους φορείς. Είναι σαφές το νομικό πλαίσιο, είναι σαφές το τι θα μπορούσε να συμβεί. Υπάρχει μια μετάκλητη κρίση όσον αφορά τις κατηγορίες και οι συγγενείς των θυμάτων μου έχουν δώσει την εντολή να κάνουμε ό,τι μπορούμε σε επίπεδο νόμιμο να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά τους. Και αυτό έχουμε κάνει.